Πρώτη, η με αριθμό 1129 της 12ης 7ου του 16, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Δημητρίου Καμένου, σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας Μαρινόπουλος ΑΕ. Κύριε συνάδελφε, για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ και κύριε Υπουργέ. Είναι μια δύσκολη μέρα. Όλο το μυαλό μας είναι στα 83 θύματα της ιδεχτούς τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας την ημέρα των εκδηλώσεων για την πτώση της Βαστήλης. Είναι έγκλημα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους και το μυαλό μας βρίσκεται στους συγγενείς και τα θύματα της επίθεσης αυτής. Συγχρόνως θέλω να κάνω μια παρατήρηση μέσα στον χρόνο μου. Επειδή είχα μια συζήτηση χθες με τη 19χρονη κόρη μου σχετικά με την απελευθέρωση του πατέρα τέρατος, ο οποίος κρατούσε το παιδί του να το βιάζει ο σύντροφός του και αφέθηκε ελεύθερος, και δεν μπορούσα να σας εξηγήσω γιατί, της 19χρονη κόρης μου, ενώ ήταν ανάπηρος, κρατούσε το 12χρονο γιο του να τον βιάζει ο σύντροφός του, με την ίδια αναπηρία, τον αφήσαμε ελεύθερο να πάει σπίτι με περιοριστικούς όρους. Εγώ προκαλώ και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να το ξανασκεφτεί, όπως ξανασκέφτηκε την υπόθεση της Siemens, γιατί πάμε να δώσουμε ψήφο στα 17χρονα και συγχρόνως αυτές οι ηλικίες έχουν απορίες που εγώ σαν πατέρας δεν μπορώ να τις λύσω. Προχωράμε στην ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα του Μαρινόπουλου είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση και για την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για 12.500 υπαλλήλους. Θα πω στη δευτερολογία μου για τις υποχρεώσεις, προσίκα, τράπεζες, προμηθευτές. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό που προκύπτει όμως και από κάποια καταγγελία της δικηγορικής εταιρείας Κωνσταντίνου και Βρέτας, φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες, οι αδερφοί Μαρινόπουλοι, έχουν ένα φαντ στο Κατάρ, στο οποίο έχουν μεταβιβάσει τίτλους ακινήτων προσωπικής τους περιουσίας ύψους 750 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα βασικά νούμερα, 720 χρωστάνε στους προμηθευτές, περίπου 105 εκατομμύρια εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσιο και περίπου 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Και 750 φαίνεται ότι τα έχουν στο Κατάρ σε ιδιωτική τοποθέτηση, σε ιδιωτικό φαντ, για να προστατευτούν τα κινητά τους, ενώ δόλια πέρασαν σε πτώχευση στο άρθρο 99. Με το άρθρο 99, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και εγώ, δεν προστατεύεται κανένας από τους υπολείπους. Ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, θα προβείτε σε ενδελεχή έλεγχο της κινητής και ανκίνητης περιουσίας των μετόχων συγγενών πρώτου βαθμού, καθώς και όλων των παρένθετων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων της Μαρινόπουλος ΑΕ. Επιμένω στους απαρένθετα πρόσωπα. Προτίθεστε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία σε όλες τις υπόλοιπες υποπτώχευσης εταιρείες. Παρένθεση. Πολλές θα γίνουν με δόλιο τρόπο, όπως αυτή. Έχουν διερευνηθεί ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων 2008-2014 σχετικά με χαριστικές δανειοδοτήσεις μετά από πολιτική παρέμβαση. Το λέω διότι υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει και εγώ να δηλώσω ότι σήμερα αισθανόμαστε όλοι Γάλλοι και αισθανόμαστε ότι τέτοιου είδους προβλήματα με το μέγεθός τους αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθνοκεντρικές λογικές και με λογικές απομονωτισμού, αλλά με λογικές συνεργασίας όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων και κρατών. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ερώτησής σας, κύριε Βουλευτά, χτες συζητούσαμε εδώ το θέμα των αφηγείων Ελευσίνας, σήμερα συζητάμε την υπόθεση Μαρινόπουλος. Συζητάμε για προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ένα προηγούμενο μοντέλο ανάπτυξης, έρχονται τώρα και σκάνε, όπως λένε στη γειτονιά μας, και πρέπει εμείς να τα αντιμετωπίσουμε και ορισμένες φορές να δεχθούμε και κριτική και επιθέσεις από τους πολιτικούς και από τις πολιτικές εκείνες που ασκηθήκανε για να οδηγηθούμε σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας, όπου προέβλεπε σε γενικό επίπεδο επιχειρηματίες που θα είναι πλούσιοι στο εξωτερικό, θα έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, ενώ θα έχουν στην Ελλάδα τα χρέη τους. Το συνολικό πρόβλημα της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι περίπου στο 1,5 δις. Χρωστάει δηλαδή περίπου 1,5 δις. Ποσό εφιαλτικό, αν σκεφτείτε το τι είναι αναγκασμένο να κάνει το ελληνικό δημόσιο για ορισμένες εκατοντάδες εκατομμύρια και το τι μέτρα είναι αναγκασμένο να πάρει. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το πρόβλημα, διότι είναι συγκεκριμένα και τα όρια που μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, προσπαθεί πρώτα απ' όλα να διασφαλίσει αυτούς τους 12.500 εργαζόμενους, προσπαθεί να διασφαλίσει τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και οι οποίοι πιθανά να είναι και σε μικρότερο αριθμό αλλά και σε μικρότερα σωματεία και με μικρότερη φωνή και δυνατότητα να μάθουμε και να ενημερωθούμε για το πρόβλημά τους. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο να μην υπάρξει στην αγορά ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός, το οποίο είναι ένα σημαντικότατο γεγονός,
με πολλαπλάσιες επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το 1,5 δις, είναι και το τι θα γίνει στην αγορά αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες περιμέναν να πάρουν χρήματα, δεν μπορέσουν να πάρουν και τελικά οδηγηθούν σε περιπέτειες. Εμείς, ό,τι αφορά το θέμα του φορολογικού ελέγχου, διότι γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι, βάζετε ένα σωστό ερώτημα αν έχουν διερευνηθεί οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό από την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Καλό είναι κάποια στιγμή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Ολομέλεια αυτοί που είχαν την ευθύνη διαχείρισης αυτών των πραγμάτων να μας πούνε πώς δεχόταν τέτοιους ισολογισμούς και προχωρούσαν σε δανεισμούς ή προχωρούσαν σε άλλες καταστάσεις. Είναι ενδιαφέρον να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα των φορολογικών ελέγχων για τα οποία είμαστε εμείς αρμόδιοι, δεν υπάρχει περίπτωση είτε σε αυτή την υπόθεση είτε οπουδήποτε αλλού να μην εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για φορολογικό έλεγχο. Και για χρήματα που βγήκαν στο εξωτερικό γίνονται οι έλεγχοι, και για συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουμε και για υπόλοιπα άλλα θέματα. Θα καταθέσω στα πρακτικά μία σειρά από έγγραφα για να ενημερωθείτε αναλυτικά και να μην φάω το χρόνο σας, που αφορούν το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για το θέμα της επένδυσης που αναφέρεται στην ερώτησή σας, το έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το τι γίνεται νομικά με αυτή την υπόθεση, το έγγραφο της ΔΠΑΕ, της υπηρεσίας που έχει αντικαταστήσει το ΣΔΟΕ για τα θέματα του ελέγχου για αυτών των υποθέσεων, καθώς και το έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχων για αυτά τα ζητήματα. Κλείνοντας, λέω ότι σαν Υπουργείο Οικονομικών, στα θέματα του φορολογικού ελέγχου θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, είτε για το θέμα μετακίνησης χρημάτων στο εξωτερικό, είτε για τα υπόλοιπα ζητήματα που βάλατε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, δευτερολογία για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, το βασικότερο είναι, όπως πολύ σωστά λέτε, να παρακολουθήσουμε τα αποτυπώματα της μετακίνησης των χρημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, βαθμούς πρώτης συγγενείας και παρένθετα πρόσωπα, και συγχρόνως να ανακληθεί μεταβίβαση των παγίων. Διότι αν φύγουν τα πάγια, όπως γίνεται στην καταμήνυση του δικηγορικού γραφείου 750 εκατομμύρια στο Κατάρ, τότε δεν θα έχουμε και κάτι το οποίο θα μπορέσει να ρευστοποιήσει ο οποιοδήποτε χρειάζεται να εισπράξει την απέτησή του απέναντι σε αυτήν την καταφανώς δόλια πτώχευση. Μιλάμε για μια εταιρεία που έκανε 1,5 δισεκατομμύριο τζίρο. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια διότι βλέπουν τις χρηματορροές. Βλέπουν ότι έχει χρήματα στο ταμείο, μπαίνουν μετρητά, εισπράττει μετρητά και πλήρωνε μετά 6 με 8 μήνες. Το λάθος έγινε όταν μπήκαν οι Γάλλοι και ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Και λίγο πριν, εγώ τα ξέρω γιατί ήμασταν στην αγορά. Τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα και πολλοί προμηθευτές έκοψαν τη σχέση τους με το Carrefour Marinopolis. Την κόψαν τη σχέση γιατί δεν πληρωνόντουσαν. Δηλαδή εδώ και 4 χρόνια υπάρχει το πρόβλημα και το ξέρει η αγορά. 4 χρόνια πριν. Δώσαμε χρόνο, διότι οι τράπεζες όταν έχουν δώσει 500 εκατομμύρια και βλέπουν λεφτά στο ταμείο χρηματορροές, θα δώσουν ένα δάνειο για να εισπράττουν πρώτες την απέτηση. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε για 800 καταστήματα και 2.000 προμηθευτές. Αυτή δεν είναι μια φούσκα. Αυτοί οι προμηθευτές θα γίνει ό,τι έγινε με την περίπτωση του Άλτερ και του Γιαννίκου. Εκεί ήταν πολύ λιγότερα τα λεφτά, ήταν 200 εκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για 720 εκατομμύρια σε προμηθευτές, 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες επειδή η οικονομία είναι συνδεδεμένα δοχεία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Η κυβέρνησή μας θα πρέπει να βρει μια δημιουργική λύση και να μην πετάξει την μπάλα παρακάτω να το βρούμε του χρόνου τέτοια εποχή, ούτε να γίνει κάτι πρόχειρο για να μην έχουμε φέτος το πρόβλημα. Το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, θα το έχουμε φέτος. Δεν έχουμε χρόνο, εφόσον γνωρίζω, πέραν της 15-20 Σεπτεμβρίου, είναι συγκεκριμένα τα χρονοδιαγράμματα αυτής της υπόθεσης και το πώς πρέπει να επιληθεί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα μπορούσε, και θα καταθέσω την ιδέα μου για το πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσαν όλα τα κίνητα και η κινητή περιουσία της Μαρινόπουλος να μεταφερθεί σε μια καινούργια εταιρεία, στην οποία να είναι μέτοχοι όλοι οι πιστωτές. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο εξωτερικό, όταν κάνουμε recovery και καθαρίσεις και resolution εταιριών. Να γίνουν μέτοχοι όλοι οι πιστωτές, να γίνει μια ελληνική επιχείρηση, η οποία θα είναι αμιγώς ελληνική, θα μπουν όλα τα πάγια και όλες οι απαιτήσεις. Αυτοί οι οποίοι έχουν απέτηση στο Μαρινόπουλο να είναι μέτοχοι της νέας εταιρείας πάνω στα ανακίνητη και κινητή περιουσία, να μπουν μέτοχοι και οι Έλληνες προμηθευτές και τα ελληνικά εργοστάσια που παράγουν μέλια, ζάχαρες, ποτήρια, τα πάντα, να μην πληρώνουν τα ταβατζιλίκια του ραφιού, να πληρώνονται από την τσέπη τους. Και αν γίνει και το σκεφτεί κάποιος πολύ σοβαρά, αν κάποιος με ρωτήσει, θα του πω πώς πρέπει να γίνει, το έχω κάνει 5 φορές στη ζωή μου το συγκεκριμένο πλάνο. Έτσι θα γιγαντωθεί η εταιρεία, θα γλιτώσουμε τις θέσεις εργασίας και θα εξυγιανθεί και η φούσκα που λέγεται ράφι. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και πληρώνεις το ράφι,
5 φορές πάνω το προϊόν σου, μέσα στα πάγια και αναλλαστικά έξοδα που έχει κάποιος για να τοποθετήσει το προϊόν του για να το αγοράσω εγώ στο ράφι, αυτό είναι μια φούσκα. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Και η χρηματοδότηση των τραπεζών γίνεται πάνω σε αυτή τη φούσκα. Γιατί το προϊόν έχει μέσα του το κόστος διαχείρισης, αποθήκευσης, διαφήμισης και το κόστος ραφιού. Αυτό λύνεται με αυτό που λέω, γιατί το έχουμε ξαναλύσει στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, κλείνοντας, να είμαστε πάρα πάρα πολύ ενδελεχείς όσον αφορά το δικό σας mandate, τη δικιά σας αξιοδότηση στο Υπουργείο. Να μην αφήσετε να ξεφύγει λογαριασμός και πάγιο, να μην μεταβιβαστεί τίποτα σε κανέναν, να μπλοκαριστούν τα πάντα. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Διότι σας λέω, δεν έχουμε χρόνο. 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει κλείσει η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, αναλύσατε πολύ σωστά το όλο θέμα και εξηγήσατε με τόση τεκμηρίωση τα ζητήματα που εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Στο πώς δηλαδή μια επιχειρηματικότητα που δεν τιμά τη χώρα μας οδήγησε εδώ. Με πολιτική ανοχή και με συγκεκριμένες πολιτικές που ασκηθήκαν όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα εξετάσουμε την πρόταση αυτή που καταθέσατε. Βεβαίως αυτή η πρόταση προϋποθέτει και την εμπλοκή άλλων επιχειρηματικών ομίλων και την αποδοχή από πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτής της ιστορίας. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά είναι μια πολύ σωστή πρόταση. Σε ό,τι αφορά το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όπως είπα, προσπαθεί να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τις 12.500 θέσεις εργασίας της επιχείρησης, να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τις χιλιάδες θέσεις εργασίας των εργαζομένων στις άλλες επιχειρήσεις που θα έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρώσουν ΦΠΑ, ένφια και μια σειρά από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις την ίδια στιγμή που δεν θα έχουν εισπράξει από τη συγκεκριμένη επιχείρηση τον κόπο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δώσανε. Και τέλος να διασφαλίσουμε και τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Για όλα αυτά εργαζόμαστε, είμαστε πάνω από το πρόβλημα την πρώτη στιγμή. Να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.